Σφοδρές αντιδράσεις και διαφωνίες συνεχίζει να προκαλεί η χωροφέτηση της νέας ΜΕΘ στο Παγνί, σε χώρο όπου τώρα λειτουργεί η μονάδα εμφραγμάτων της καρδιολογικής, με σύσσωμο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να κρούει κόδωνα κινδύνου για συρρήκνωση του έργου της κλινικής. Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο Νίκος Ιγουμενίδης, καρδιολόγος και πρώην διοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, εκφράζει την ανησυχία του και αφήνει εχμές για την επιλογή του διοικητή. Δεν θέλω και δεν είναι κατά τη γνώμη μου, δεν θέλω να πιστέψω ότι κανένας ή πίσω από αυτές τις κινήσεις κρύβονται προσωπικές στρατηγικές, προσωπικές φιλοδοξίες, ο καθένας να κοιτάξει το χωράφι του. Εγώ μιλάω με κριτήριο την περίθαλψη του κριτικού λαού, του λαού αν το θέλετε της Νότιας Ελλάδας, γιατί το Πεπαγνί και τα νοσοκομεία της Κρήτης καλύπτει και τα νησιά του Αιγαίου. Είναι δυνατόν, έχεις μια κλινική με επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό που μπορεί να προσφέρει οτιδήποτε προσφέρει σε όλο τον κόσμο η σύγχρονη καρδιολογία και δεν το κάνει λόγω χώρων και του μειώνει στο χώρο. Πώς τέτοι. Οι καρδιολόγοι υποστηρίζουν ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν πληρεί τις επιστημονικές προδιαγραφές, αφενός γιατί είναι μικρός, αφετέρου γιατί δημιουργεί πρακτικό πρόβλημα, αφού στην απέναντι πλευρά του ίδιου διαδρόμου βρίσκεται το αιμοδυναμικό όπου γίνονται οι στεφανιογραφίες και άλλες επεμβατικές διαδικασίες. Έτσι, σε απόσταση 2,5 μέτρων θα συνοστίζονται όλα τα περιστατικά, επίγοντα και μη, αλλά και οι συγγενείς των ασθενών που θα νοσηλεύονται στη μονάδα, προκαλώντας τελικά έμφραγμα στην ίδια την κλινική και μεγάλο κίνδυνο λοιμόξεων στους ασθενείς. Να μας στείλει κάτω και στην τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου να τα δει όλα αυτά. Η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου μας διατήρε μια εντολή που κάνετε μου διαβάθμιση του τέταρτου όροφου, αλλά δεν κάνει διαβάθμιση ενός ορόφου που έχει μόνο γενικές. Είναι ένας τέταρτος όροφος με υψηλά εργαστήρια, με υψηλά τμήματα, με επικίνδυνα τμήματα. Και ο κίνδυνος λοίμωξης δεν αυξάνεται. Όταν γίνονται επισκέψεις και στη δικιά μου τη μονάδα που γίνονται επισκέψεις συγγενών, δεν αυξάνεται ο κίνδυνος λοίμωξης γιατί παίρνονται όλα τα μέτρα. Αυτό γίνεται σε κάθε μονάδα. Σας πληροφορώ ότι ούτε και σε μένα τηρούνται οι σύγχρονες προδιαγραφές, αλλά δυστυχώς αυτές οι σύγχρονες προδιαγραφές δεν υπάρχουν πουθενά στη χώρα. Είτε λοιπόν θα σταματήσουμε να έχουμε μονάδες εντατικής γιατί δεν έχουμε σύγχρονες προδιαγραφές, είτε θα κτίσουμε καινούργιες μονάδες εντατικής ή μέχρι να κτιστούν οι καινούργιες μονάδες εντατικής, κάπου πρέπει να πηγαίνουμε τους ασθενείς. Κανένα πρόβλημα δεν θα δημιουργηθεί, αντίθετα όλα θα είναι προς όφελος της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου, δηλώνει στην Κρήτη TV ο διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας του Παγνί, κύριος Γεωργόπουλος. Γιατί θα είναι καλό για την καρδιολογική, γιατί ξαφνικά η καρδιολογική κλινική θα έχει δίπλα της τη Στεφανιά μονάδα με 7 κρεβάτια και επίσης θα έχει μονάδα εντατικής στα 30 μέτρα με 9 κρεβάτια και 4 κρεβάτια εντατικής καρδιοχειρουργικής. Άρα λοιπόν θα είναι ένας όροφος που θα έχει 21 κρεβάτια. Ο χρόνος δεν είναι χρήμα, ο χρόνος είναι ζωή. Όσο πιο γρήγορα φτάσει ένα έμφραγμα στο νοσοκομείο, τόσο καλύτερα είναι για τον άρρωστο. Χρειαζόμαστε αυτήν την μονάδα των εμφραγμάτων. Θεωρώ απαράδεκτο, αντιεπιστημονικό, το να κοπεί αυτός ο χώρος ή να κοπεί αυτό το κομμάτι της περίθαλψης προς τον κρητικό λαό. Και ομολογώ ότι έχω ένα ερωτηματικό. Οι εισηγήσεις που τότε έφταναν στη διοίκηση της ΥΠΕ και στις αποφάσεις της υγειονομικής περιφέρειας, αν άλλαξαν, αν υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο άλλαξαν ή αν άλλαξαν ή αν απλά κάποιοι τις αγνοούν. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Κρήτη να αυξήσει τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας, υποστηρίζει από την πλευρά του ο διοικητής του Παγνί. Θυμάμαι ως διευθυντής χειρουργικής κλινικής που έκανα βαριά περιστατικά ότι πολλοί ασθενείς περίμεναν στην αναμονή μέχρι και 60 μέρες για να βρεθεί κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας και να μπορέσουν να χειρουργηθούν. Τώρα αυτό δεν θα υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν το φανταζόμουν να συμβεί όσα χρόνια ζήσω ακόμη. Ο διευθυντής της καρδιολογικής μιλάει πάντως για ακροτηριασμό του έργου της κλινικής. Οποιοδήποτε ασθενής θα πάθει έμφραγμα σε οποιοδήποτε μέρος της Κρήτης, την ίδια στιγμή, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, έρχεται, εφημερεύει ειδικό προσωπικό για τις ανάγκες της εμπαντικής καρδιολογίας, δέχεται το περιστατικό και σώζουμε ζωές. Οι αλλαγές τώρα που σχεδιάζει και προωθεί ο διοικητής του νοσοκομείου μας ουσιαστικά ακροτηριάζουν το ήδη βαρύ έργο της κλινικής, δηλαδή από τους 5-6 χιλιάδες ασθενείς που έρχονται το χρόνο, αναγκαστικά θα μας περιορίσει.